Κυρίες, δεσποινές και κύριοι, καλησπέρα σας. Εγκαινιάζουμε απόψε μια σειρά εκπομπών με τον γενικό τίτλο «Λόγος να γίνεται». Στην εκπομπή αυτή δεν θα φιλοξενούνται πολιτικά πρόσωπα ή αλληλεθύροντες που στο κάτω-κάτω τις απόψεις τους τις ακούμε και τις διαβάζουμε καθημερινά. Φιλοξενούμενος θα είσαι εσύ, ο κυπριακός λαός, που θα έχεις την ευκαιρία να εκφραστείς ελεύθερα, μια και υπάρχει λόγος σήμερα γι' αυτό. Επειδή όμως είναι αδύνατο όλοι εσείς φίλοι τηλεθεατές να βρίσκεστε μαζί μας στο στούντιο, οι απόψεις σας πιστεύουμε ότι θα εκφράζονται πιο σωστά μέσω του φιλοξενούμενού μας, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Λάκη Καράολο, ο οποίος ως απλός πολίτης αυτού του τόπου θα μας δίνει τις θέσεις και τις απόψεις σας γύρω από τα διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα της εβδομάδας. Εμείς θα συζητήσουμε για δύο από αυτά, όπως είναι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η εκπροσώπηση της Κύπρου στο διαγωνισμό Eurovision. Λοιπόν, κύριε Λάκη Καράολε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολλά. Ακούσατε για τα θέματα και θέλουμε να μας πείτε... Βέβαια, άκουσα τα ούτε. Ναι. Θέλουμε να... Τι είναι? Ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Καράολε. Ναι. Μόλις με ειδοποιούν από το control ότι είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ναι, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, κύριος Σπύρος Κυπριανού. Ναι. Ο κύριος Κυπριανού, ναι. Το δούμε που την τηλεόραση. Σε λίγο, κύριε Καράολε. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Κυπριανού. Με συγχωρείτε, κύριε Καράολε. Παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Είμαι στον αέρα. Λόγος εκεί. Αλό. Θέλω να μάθω αν είμαι στον αέρα τώρα. Κατερινού μου, σώμα μου, σώμα και είμαι στον αέρα, μην κλαίει. Αλό. Θα ήθελα να έρθω σε επαφή σήμερα. Μην πειράζει το τηλέφωνο, Κατερινούα. Κι αστά το μωρό, ρε Μάρκο. Αλό. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλοι τηλεθεατές, ναι. Έκλεισε γραμμή. Το κλείσα. Ναι, συνεχίζουμε. Δεν πειράζει. Αν μας ακούει ο κύριος Κυπριανού, θα τον παρακαλέσουμε να μας πάρει να επικοινωνήσει μαζί μας και πάλι. Λοιπόν, κύριε Καράολε, επανερχόμαστε στο θέμα μας. Μάλιστα. Ποια η άποψή σας για τις ιδέες του Μπούτρος Γκάλι? Οι ιδέες του Μπούτρος Γκάλι. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Αλίμονο, βέβαια. Κυρίες και κύριοι τηλεθεατές, συγγνώμη πάλι κύριε Καράολε. Παρακαλώ. Αλλά... Ναι. Ναι, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Καραμαλής. Αξιούστε! Ο κύριος Καραμαλής. Κύριος Καραμαλής. Να το δούμε από την τηλεόραση. Βεβαίως. Α, ωραίας. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας. Και πρέπει, οπωσδήποτε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Λέω, μ' ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Μ' ακούει η Κύπρος? Σιωπήνε εσύ. Όμως, αρώτατε και για τη Μακεδονία. Μην μιλάς τώρα, σιωπή. Καλά. Εγώ δεν σας ακούω. Ναι, σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Θα μιλήσω. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία της άμεσης επικοινωνίας που έχω τώρα με την ίσον Κύπρο, θέλω να... Ακουστικό. Γι' αυτό δεν ακούω. Βεβαίως. Α, τώρα σας ακούω. Ακούω, Κύπρο. Δεν γίνεται τώρα. Μα ακούτε τώρα. Το κορίτσι. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε. Σας ακούω κι εγώ. Έλεγα λοιπόν ότι με την επικοινωνία που σήμερα κατέστη δυνατό να έχω μαζί με την ίσο Κύπρο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι... Να διαβεβαιώσω, λέω, ότι θα βρίσκομαι δίπλα σας, κοντά σας, διότι περιστάσεις βάσει επικειμένης αλλακτικής προσπαθίας. Μα μιλά τώρα, δεν καταλάβαμε. Ναι. Αλλό. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλάτε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πόσο μάλλον, όταν βρίσκομαι δίπλα σας και δεν είμαι δίπλα σας, είμαι πολύ μακριά σας. Πόσο μάλλον όταν η πατρίς κινδυνεύει και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο πρόεδρος και Βασιλείου πρέπει, στην, είναι στην άλλη γραμμή, ο πρόεδρος Βασιλείου. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, με ακούτε? Ναι.
ο Καραμαλής για είναι θέμα. Αν καταλάβετε εσείς, καταλάβαμε κι εμείς. Σιωπήνε η κυρία Γκράουλε. Μα ποιος να σιωπήσει. Είμαι ο πρόεδρος, πρόσεχε πώς μιλάς στον πρόεδρο, να. Ναι. Εν είπα εγώ να με λαλείτε απόψεις για την έκθεση Γκάλιτσε για το ψήφισμα. Να πείτε του Ηλιάδη να με πιάσει τηλέφωνο. Κύριε πρόεδρε, εδώ είναι ο λόγος. Μα είναι το ΡΙΚ. Αντρούλα, έκαμα λάθος, έπιασα τον λόγο. Να αλλάξω θέμα. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο Καραμαλή, τόσο και με τον πρόεδρο της Κύπρου. Λοιπόν, κυρία Γκράουλε, πέστε μας την άποψή σας για... ναι. Πάλι. Ο κύριος Κυπριανού. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, σας ακούμε. Ναι, σας χάσαμε από τη γραμμή, ναι. Καλησπέρα σας. Θα μας αφήσουν να κάνουμε εκπομπή. Να σας πω για το τραγούδι της Eurovision. Ναι, το ταιριάζουμε. Ναι. Θέλω να του αφιερώσω με πολύ αγάπη στο Γλαύκον που είναι δίπλα μου αυτήν τη στιγμή. Ναι. Ένα λεπτό. Δώσουμε το τηλέφωνο. Ναι. Μόλις τελειώσουμε μια συνάντηση για τις εκλογές. Αφήσουμε να το πω εγώ, Γλαύκο. Δεν μου λέτε, θέλω να μάθω αν παίζετε τραούθια από την τηλεόραση. Δεν μπορούμε, κύριε Κυπριανού, γιατί η εκπομπή μας βγαίνει στο να... Δεν παίζετε. Να πιάσω το ράδιο. Για στο μωρό μιμήμα που έμπορει η μαμά της αφηγητή θα με. Κατερινού, άμα να σε κάνουμε ντάβαπους. Φύγαμε. Επιτέλους φτάσαμε και σε εσάς, κύριε Γκράουλε. Πέστε μας την άποψή σας για το θέμα. Κύριε Γκράουλε. Κύριε Γκράουλε. Πέστε μας την άποψή σας. Τι να σας πω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις με ειδοποίησαν ότι ο χρόνος έχει λήξει. Μάνι, τελειώσαμε. Καλό βράδυ λοιπόν, φίλοι τηλεθεατές, και την επόμενη εβδομάδα με καινούργια θέματα.